Καλημέρα και πάλι. Αυτή τη φορά από την Ηλιούπολη βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο της κυρίας Παπαγιανοπούλου Εύης, όπου διαθέτει πάρα πολλά ζωάκια εδώ πέρα, τα φροντίζει. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Παπαγιανοπούλου. Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε την άποψη των ζωοφιλικών σωματείων, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα. Φαίνεται αυτό. Είστε γενερό μέλος της φιλοζωικής κοινότητας. Είμαι 20 χρόνια εθελόντρια στη Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, με μεγάλη δράση, όπως και το σωματείο μας είναι ένα από τα πιο ενεργά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κυρία Παπαγιανοπούλου, πώς τα διαθέτετε, πώς τα φροντίζετε τα ζώα που διαθέτετε? Ναι. Η ερώτηση, ναι, έχουμε μια ερώτηση. Είχαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Τσιρόνη, ο οποίος είπε ότι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να ελεγχθεί ουσιαστικά όλη αυτή η διάσταση που παίρνουν τα δέσποτα ζώα, ο αριθμός τους και όλα τα υπόλοιπα, τα τεχνικά κομμάτια θα μπορέσουν να τα συζητήσουν, και δέχεται και τις διαφορετικές προσεγγίσεις και κάποιες τεχνικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Η κυρία Παπαγιανοπούλου πού διαφωνεί στην δομή, στη βασική δομή του νομοσχεδίου και τι προτείνουν? Ναι, βασικό. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Τσιρόνη στην τηλεφωνική μας γραμμή στο στούντιο και μας συζητήσαμε για το νομοσχέδιο που είναι υποδιαβούλευση. Θα θέλαμε να μας σχολιάσετε όλα αυτά τα του νομοσχεδίου. Να σχολιάσω, ναι, αυτό θέλει πολλές ώρες συζήτηση. Το βασικό είναι ότι βγάζει παράνομα όλα τα ζωοφιλικά σωματεία, τα οποία σωματεία εδώ και 20 χρόνια είναι αυτά που είναι στην προστασία των ζώων. Γιατί από το 2003 που αρχικά έγιναν οι Δήμοι αρμόδιοι και μετά το 2012 έγιναν οι Δήμοι υπόχρεοι στην προστασία των αδέσποτων ζώων, ελάχιστοι Δήμοι τρέχουν το πρόγραμμα, ελάχιστοι Δήμοι κάνουν πράγματα και όλα τα έχουν φορτώσει στα ζωοφιλικά σωματεία, τα οποία βέβαια κάνουν τη δουλειά πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι εθελοντές και κάνουν αυτό που κάνουν ανιδιοτελώς. Ναι, το νομοσχέδιο όμως προσπαθεί να βάλει μια τάξη όσον αφορά τα δέσποτα, έτσι? Ναι, προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε έναν τομέα που τους έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν μπορούν πια να διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα. Προσπαθούν με πλάγιο τρόπο να περάσουν ευθανασίες. Και βέβαια θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να διαχειριστείς το πρόβλημα των αδέσποτων, που είναι πολύ μεγάλο. Ο κύριος Σιρώνης μιλάει για 20.000 αδέσποτα. Εμείς που είμαστε στο δρόμο μιλάμε για 1 εκατομμύριο ζώα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό για να διαχειριστεί πρέπει βασικά, πρώτο και κύριο, η στήρωση και των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων, γιατί όλα αυτά τα κουτάβια που πετιούνται στους κάδους, τα ρέματα, στις παραλίες κτλ., όλα αυτά προέρχονται από ζώα δεσποζόμενα. Να ελεγχθούν σαφώς οι κυνηγοί και τα τσομπανόσκυλα, γιατί αν πάτε στο Πήλιο μια βόλτα θα δείτε τον χαμό που γίνεται από τσομπανόσκυλα. Και δυστυχώς ο κύριος Τσιρόνης και εμείς φαίνεται ότι ζούμε σε παράλληλο σύμπαν. Δεν υπάρχει καμία. Και άλλωστε έβγαλε ένα νόμο χωρίς να μιλήσουν οι κατεξοχήν αρμόδιοι, που είμαστε εμείς, τα φιλοζωικά σωματεία. Γιώργο, και δεν είναι τυχαίο ότι πριν από 10 χρόνια υπήρχαν 10 ζωοφιλικά σωματεία των, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 500. Αν διαφωνεί με το τσιπάρισμα και με την πρόβλεψη για υποχρεωτική στήρωση των ζώων. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που ζει από τον τουρισμό. Και αν δεν λυθεί αυτό το θέμα. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Ναι, αν διαφωνείτε με το τσιπάρισμα για τον έλεγχο των αδέσποτων. Καθόλου. Συμφωνούμε. Σαφώς και συμφωνούμε. Εμείς εδώ και μία δεκαετία όλα τα ζώα που δίνουμε για υιοθεσία τα δίνουμε με microchip, και το οποίο microchip εμείς πηγαίνουμε τα χαρτιά και το καταχωρούμε στον κτηνίατρο. Γιατί ο Έλληνας, ακόμα και αυτό, αν δεν του το δώσεις έτοιμο, δεν θα το κάνει. Μας φυσικά. Φυσικά και κάτι άλλο, Νίκο, το οποίο δεν το άκουσα. Με την υποχρεωτική στήρωση, αν διαφωνεί, ή ποιες είναι οι ενστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα? Την υποχρεωτική στήρωση, λοιπόν. Υποχρεωτική στήρωση, να αφήσουν τα φιλοζωικά σωματεία να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί πρέπει να πω ότι εδώ στην Ηλιούπολη συμβαίνει ένα θαύμα. Είμαστε ο μοναδικός δήμος σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα ένας μεγάλος δήμος με 200.000 κατοίκους, όπου δεν υπάρχει ούτε ένα δέσποτο. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένα πολύ ενεργό ζωοφιλικό σωματείο. Η διαφωνία με μία ελάχιστη. Οι αρμοδιότητες, αν θα πάνε στο Δήμο ή τι ρόλο θα έχουν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Ναι.
Η διαφωνία που είναι λοιπόν, αν θα πάνε στο Δήμιο ή αν θα έχουν αρμοδιότητα οι φιλοζωικές οργανώσεις? Όχι, μα πρέπει... Πρώτο και κύριο είναι ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντί οι εθελοντές να επαινώνται και να επιβραβεύονται, συκοφαντούνται και απαξιώνονται. Και αυτό βέβαια έχει την πρωτοστατεί ο κύριος Τσιρώνης αυτό. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα του νομοσχεδίου. Σαφώς και το microchip είναι υποχρεωτικό από το 2003. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σαφώς και θέλουμε όλα τα ζώα να έχουν microchip, γιατί μόνο έτσι θα σταματήσουν οι εγκαταλείψεις. Σαφώς και θέλουμε στηρώσεις. Αλλά πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο στον άλλον. Όταν οι κτηνίατροι ζητάν 250 ευρώ για μία στήρωση και ο άλλος παίρνει 300 ευρώ το μήνα, μα συγγνώμη, πώς να την πληρώσει τη στήρωση? Μάλιστα. Ακούμε, κυρία Παπαγιανοπούλου, πολλές φορές για κακοποιήσεις ζώων. Πολλά από τα δέσποτα καταλήγουν σε καταφύγια και σε ιδιαίτερα ακατάλληλες συνθήκες. Τα ελάχιστα δημοτικά κοινοκομεία που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι απλώς σε τραγική κατάσταση. Οι Δήμοι, για να απαλλαγούν από τα δέσποτα που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, τα παίρνουν και τα πετάνε σε εντελώς ακατάλληλα κοινοκομεία. Και έχουμε πολλά παραδείγματα. 350 στο κοινοκομείο της Πρέβεζας, στο κοινοκομείο της Καλαμάτας, Σέρες Φλόρινα, σε τραγικές συνθήκες. Στον Βόλο επίσης, ο κύριος Μπέος, τα ζώα ζουν σε τραγικές συνθήκες, χωρίς κτηνιατρική περίθαλψη, γεννάνε μέσα στα καταφύγια, τρώνε το ένα το άλλο, δεν σιτίζονται σωστά, απαγορεύουν στα φιλοζωικά σωματεία να μπουν μέσα να τα περιθάλψουν και η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι να γελάσεις ή να κλάψεις με την κατάσταση. Γιώργο, και αντί να καθίσει ο κύριος Τσιρώνης να μιλήσει με τις τρεις βασικές ομοσπονδίες που... που έχουν από πίσω τους το 80% του φιλοζωικού χώρου, μιλάει με τους κτηνιάτρους και με τους εκπαιδευτές και τους εκτροφείς. Είναι τουλάχιστον αστείο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί αντιδράσεις. Πάμε να δούμε και μια...